Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χάιδεψε μια ακόμα φορά την αστική τάξη της Τουρκίας, σπέβδοντας σε κυρώσεις στη Λευκορωσία. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι αλυσοδεμένες με ισχυρά οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα, με άθλιες συμφωνίες για το προσφυγικό. Αυτά υπαγορεύουν το ανακοινωθέν που νομιμοποιεί όλες τις ω τώρα κατάφορες τουρκικές παραβιάσεις σε Αιγαίο Κυπριακή ΑΟΣ με υποκριτικές ανησυχίες για από εδώ και εξή. Γι' αυτό επίσης ούτε κουβέντα για τις επεμβάσεις της Τουρκίας σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Κύπρο, τον ειδικό της ρόλο στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Κοινή επιδίωξη Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ΝΑΤΟ, των αστικών τάξεών του, τη Ελλάδα και τη Τουρκία, αλλά και των κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων, αποτελεί το στρώσιμο του τραπεζιού διαπραγματεύσεων για συνεκμετάλλευση, με θυσία κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, στην Οτιανατολική Μεσόγειο, με στόχο διχοτομική λύση στο Κυπριακό, υπό ευρωατλαντική εποπτεία, με χωροφύλακα το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είναι ο κύριο στην Αθήνα. Μόνη διέξοδος για τους λαού ή πάλι για απεμπλοκή από τα εμπεραιλιστικά σχέδια με αποδέσμευση από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και το λαό να κάνει κουμάτο στον πλούτο του τόπου.